τέτοιο. Α, πάμε να υποδεχτούμε ένα συγκρότημα, οπεράτικα. Ναι. Εξαιρετικό. Ναι. Πάμε να δούμε δουλειά τους, καταπληκτική, και μετά να τους υποδεχτούμε εδώ στο στούντιο, να τα πούμε. Ταξιδέψατε αλλού, σε άλλη χώρα, σε άλλο πλανήτη. Ναι, πραγματικά. Απίστευτο. Να πούμε τα ονόματά σας. Είστε ο κύριος Θάνος Ζήσης, που είσαστε και από τη Λάρισα, για να το συζητήσουμε. Είσαστε Λαρισαίος. Και η κυρία Ναδίνα Τσιάτσιου. Ναι, το ναι. Ποσοστά. Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί είναι δίκιο, δεν μπερδευτώ. Πάντως, κάποιος που βλέπει το βίντεο κλιπ, νομίζω ότι είναι γυρισμένο στην Τινησία. Ναι, εξωτερικό. Στον Λίβανο. Κάτι τέτοιο, κάτι πολύ εξωτικό. Ναι, ναι. Πού είναι γυρισμένο όμως? Λοιπόν, είναι γυρισμένο στην Πρέβεζα. Είναι και η καταγωγή μου από εκεί, ναι. Από Γιάννη είναι και από Πρέβεζα. Και είναι ένα μέρος που αγαπούσα πάρα πολύ από μικρή και θα ήθελα πάρα πολύ. Ήταν στόχος μου να γυρίσω κάποια στιγμή ένα από τα τραγούδια μου εκεί, γιατί εκεί το συνέλαβα κιόλας. Και εσείς είσαστε μία κούκλα. Εντάξει, αυτό λέγαμε και πριν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κορμί, φωνή, ομορφιά, δηλαδή. Στάιλινγκ. Όλο. Και εσείς το ίδιο, το ναι, εντάξει, αλλά. Εσείς το πω, να σας πω. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Είναι μία παραγωγή και δεν θέλω να υποβαθμίσω τις ελληνικές παραγωγές, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι παραγωγή εξωτερικού. Είναι πολύ πάνω, πολύ γκράντε, πολύ ανεβασμένο το επίπεδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, αλλά απευθυνόμαστε και στο εξωτερικό. Και αν έχετε δει τα βίντεο κλιπ του εξωτερικού, είναι από ένα επίπεδο, όπως είπατε και πάνω, δεν μπορούμε να κάνουμε εκτόσεις, δεν μπορούσαμε να παρουσιάσουμε κάτι λιγότερο από αυτό. Γιατί στο εξωτερικό υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός αυτό το είδος. Και πρέπει να είναι προσεγμένα όλα, και η μουσική και το βίντεο κλιπ και το styling, όπως είπατε, η σκηνοθεσία, τα πάντα, τα πάντα. Πάντως, το είδος που τραγουδάτε εσείς, που εκπροσωπείτε, τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολύ μακριά από τον πολύ κόσμο που λέμε εμείς. Ναι. Τα τελευταία χρόνια και εσείς έχετε έρθει κοντά. Πιο κοντά στον κόσμο, αλλά και ο κόσμος επιδιώκει πια να ακούει ωραίες φωνές και ωραίες δουλειές, έτσι δεν είναι? Αυτό πιστεύουμε, ότι ο κόσμος έχει κουραστεί λιγάκι από τα κοινά και τριμμένα τέλος πάντων. Δηλαδή ψάχνει για καινούργια ακούσματα, ψάχνει για κάτι διαφορετικό. Γιατί η δική σας η μουσική είναι ρετρό, είναι μιας άλλης εποχής. Και αυτό που βγάζετε είναι εντελώς κινηματογραφικό, χολιγουντιανό. Και ο κόσμος θέλει να δει και αυτή την υπερπαραγωγή και την ποιότητα. Και βέβαια να υπάρχει και εμπορικότητα πάντα. Γιατί τα πάντα χρειαζόμαστε και το εμπορικό, το κοινό. Ναι, εσείς τα συνδυάζετε, δηλαδή τα παντρεύετε και τα δύο. Είναι αυτό που λέμε, ότι η μουσική πρέπει να μας ταξιδεύει. Δηλαδή, όταν ακούμε ένα μουσικό κομμάτι, θέλουμε να πηγαίνει το μυαλό μας κάπου αλλού. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς με τη μουσική. Θέλετε να δίνετε μια ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής, μιας άλλης ζωής, που γιατί και εμείς αυτά που έχουμε περάσει ως κοινωνία και ο κόσμος όλος θέλει λίγο να ταξιδεύει και με τη μουσική και με το μυαλό του. Η μουσική είναι το κατεξοχήν μέσο που πιστεύω ότι μπορεί να μας κάνει να ξεφύγουμε λίγο από την πεζή καθημερινότητα όλοι μας.
αλλά είναι και το τραγουδιστικό είδος αυτό που εκπροσωπούμε, το περατικό, mm-hmm. το οποίο, ναι, με τα πρώτα βήματα που γίνονται τώρα, ειδικά με το Desire, το τραγούδι μας, που προσπαθήσαμε να παντρέψουμε τη chill-out mm-hmm. μουσική mm-hmm. με την όπερα και την κινηματογραφική, αλλά το περατικό τραγούδι ταιριάζει με πιο παλιά είδη μουσικής, γι' αυτό... Πάντως, η βιομηχανία, η μουσική του εξωτερικού στην Αμερική, για παράδειγμα, mm-hmm. έχουμε δει, για παράδειγμα, τη Lady Gaga, να κάνει με μεγάλο ονόματα τις κλασικές μουσικές συνεργασίες. Όλοι στο εξωτερικό πια αντιλαμβάνονται ότι κάποια στιγμή τα είδη μουσικής είναι ένα. Αυτό που αγαπάει το μυαλό και το αυτή. Και ενώνονται οι καλλιτέχνες. Στην Ελλάδα όμως, και αυτό που λέμε εμπορικό και αυτό που λέμε. Είναι ρίσκο. Δεν θέλουν να συναντηθούν μεταξύ του για κανένα λόγο. Και είναι και λίγο ότι πολλοί τραγουδιστές της κλασικής μουσικής το θεωρούν λίγο ντροπή, ας πούμε, να φύγουν από το καθαρά οπερατικό τραγούδι και να κάνουν κάτι πιο εμπορικό, όπως να το πούμε. Έτσι, εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη μουσική μας και ουσιαστικά χωρίς να κάνουμε καμιά έκπτωση σε αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε, να έρθουμε και πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Έχετε μια καταπληκτική ιστορία ζωής και αγάπης. Ξέρεις πώς γνωριστήκαμε? Όχι. Θέλετε να μας το πείτε, γιατί εγώ την ξέρω την ιστορία σας και την γνωριμία σας, αλλά την πούμε και στον κόσμο, γιατί εγώ θεωρώ ότι ήταν καρμική να γίνει. Ναι, ήταν. Πραγματικά, ναι. Να πω εγώ, κάποια στιγμή μου παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα υγείας, χρειάστηκε ένα νοσηλευτό και ένας από τους θεράποντες ιατρούς μου ήταν και ο Θάνος, γιατί ο Θάνος είναι και γιατρός ορειλά, φωνίατρος. Και πραγματικά ερωτευτήκαμε με την πρώτη ματιά. Απίστευτο δεν είναι τώρα αυτό, ναι, Της χαρίζατε τη φωνή σε πολλά. Το φοβερό δεν είναι και αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι εγώ την ήξερα την Αδίνα από πριν τη θαύμαζα, χωρίς να τη γνωρίζω. Και ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά μου σαν ασθενής. Ήταν σαν το σύμπαν να μου είπε... Είχαμε παίξει στο Ηρώδιο μαζί σε μια όπερα, ναι. Αυτή ήταν στη χοροδία, εγώ ήμουν στους ηθοποιούς, δηλαδή δεν είχαμε γνωριστεί τότε. Σαν το σύμπαν να συνομότησε... Είχατε συνεργαστεί, απλά δεν είχατε γνωριστεί. Όχι. Βρισκόμαστε στην ίδια παραγωγή. Και όταν εσείς την είδατε... Λέω, δεν το πιστεύω. Τι κάνει αυτή εδώ πέρα? Τέλος πάντων, ήταν σαν όλο το σύμπαν να συνομώθησε για να... Και μου το είπε κιόλας. Μου λέει, πραγματικά αρρώστησες για να γνωριστούμε. Μου λέει, εμείς στεναχωριέσαι. Τώρα είσαστε καλά. Ο γιατρός τα έκανε όλα σωστά. Όλα. Μου λέμε, οικογενειακός γιατρός. Έκλεισε δηλαδή το κεφάλι. Βρήκα τη δικιά μου γενικότερα. Μια χαρά. Συνεχίζεται όμως να δουλεύετε ως γιατρός. Έτσι δεν είναι, εργάζεστε ως γιατρός. Ακριβώς, και μάλιστα επειδή η εξειδίκευσή μου είναι η φωνιατρική, είμαι γιατρός ορειλά. Ναι. Εξειδίκευση στη φωνιατρική, συνδέω στην ιατρική. Αυτό έχω ένα θέμα. Έχω βρεθήκαμε τα κλαίδια. Δεν τις φωνητικές του χωριά. Η φωνή μου έχει μπουκώσει από το κοντίσιο και δεν ξέρω τι να κάνω. Ναι, αλλά εγώ ακούω γη τη φωνή σου, πιστεύω. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, επειδή αν θέλεις το αυτή συνηθίζει μετά από τόσο καιρό, καταλαβαίνω ότι είναι παθολογικό και τι. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί όταν μιλάμε δεν μας ενοχλεί η φωνή. Όταν τη γράφουμε κάπου και την ακούμε από το καθιστόφωνο, όλοι πιστεύουμε ότι έχουμε άθλια φωνή. Ακριβώς. Να το πω. Να το πω. Εσύ καλύτερα, σαν μουσικολόγος. Όχι, το τραγουδάμε. Όταν μιλάμε, δηλαδή, μας φαίνεται τόσο άθλια η φωνή μας στα αυτιά μας. Γιατί τη φωνή μας, ο καθένας, τη δική του φωνή, την ακούει διαμέσου των οστών του κρανίου του εγκεφάλου. Οπότε όταν την ηχογραφεί την ακούει από τα αυτιά του μόνο και γι' αυτό του φαίνεται διαφορετικό. Τα λέω καλά, γιατρέ. Άρα ακούμε τη φωνή μας έτσι όπως κινείται μέσα στο κρανίο και από εκεί την ακούμε. Ναι. Την ακούμε εσωτερικά, δεν είναι. Την ακούμε εσωτερικά. Και να βουλώσεις τα αυτιά σου, αν μιλήσεις, θα ακούσεις τον εαυτό σου. Την ακούσα από εδώ, το κρανίο. Αυτό που λέμε, την ακούσαμε κανονικά. Ναι. Εσείς όμως, επειδή έχετε μια φωνή που λέμε, το που λέμε φωνάρα και είναι η φωνή που αντέχετε. Τώρα, όχι αντέχετε. Όχι, ενώ ότι... Έχει ταλέντο. Έχει αυτό που καταλαβαίνω ότι είναι φωνή. Η κοινή φωνή. Που λέμε ταλέντο. Αυτό. Ταλέντο. Πραγματικά. Δεν σας έχει τύχει να έρθει μια μαμά με ένα παιδί και να πει, σας παρακαλώ, το παιδί μου έχει ταλέντο. Και έχει φωνή. Αλλά δεν έχει φωνή το παιδί. Τι κάνετε? Τίποτα. Μόνο το κούρμα του κεφαλιού κατάλαβα πολλά. Πώς θα το αντιμετωπίζετε εσείς που ξέρετε πέντε πράγματα παραπάνω στο να πει? Θέλει ένα λεπτό χειρισμό. Εγώ βλέπω πολλούς ανθρώπους στο ιατρείο μου που πιστεύουν ότι είναι τραγουδιστές ή ότι μπορούν να γίνουν τραγουδιστές. Εντάξει, εκεί πέρα αυτό που προσπαθείς τουλάχιστον είναι να κάνεις αυτούς τους ανθρώπους να μην κάνουν ζημιά στη φωνή τους. Γιατί μπορεί να παρασυρθούν, να πιέσουν τη φωνή τους κτλ. Από εκεί και πέρα, ναι, είναι κάτι που θέλει ένα λεπτό χειρισμό. Θεωρώ ότι μια εθάρρυνση μέχρι ένα σημείο ότι μπορείς να ευχαριστηθείς αυτό που κάνεις. Μπορείτε να πείτε σε κάποιον. Γιατί είναι και στη δική μας τη δουλειά, αν κάποιος θέλει να το κάνει, ότι ακολούθησε έναν άλλον δρόμο, είναι καλύτερα από το να ασχοληθείς με αυτό.
Το λέτε, σας βγαίνει, βρίσκεται κάποιο άλλο επιχείρημα. Εγώ βρίσκω συνήθως τους μαθητές μου, γιατί είμαι και καθηγήτρια μουσικής. Ναι. Τους περιγράφω πώς ήμουνα στα παιδικά μου χρόνια, πόσο χάλια ήμουν στον αθλητισμό και ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Είδες ωραίο επιχείρημα. Ναι, ναι, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά επειδή δεν το είχα καθόλου με τον αθλητισμό και πραγματικά θαυμάζω τους αθλητές, ότι ναι, τελικά το πήρα απόφαση ότι δεν μπορούσα. Και ενώ ήμουν πολύ καλή στη μουσική, είπα καλύτερα να στοχεύσω εκεί. Εσείς υπόκειτε ένα εκπαιδευμένο επιχείρημα. Πολύ ευγενικό επιχείρημα, ομολογουμένο. Εσάς που ταυτίζεις είναι εκπαιδευμένο. Φαντάζομαι πηγαίνετε και σε νυχτερινά κέντρα που τραγουδάνε τραγουδιστές, λαϊκοί. Πώς την παλεύετε όταν πάνω φεύγει η νότα και κάνει φόρτες πάνω στο ταβάνι? Σου το λέω πολύ το ειλικρινό, όταν πηγαίνω σε τέτοιο μαγαζί δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν θα γίνουν κάποια τέτοια λάθη. Πηγαίνω επειδή θέλω να διασκεδάσετε πάντα. Το κάθε είδος. Δεν πηγαίνουν οι άνθρωποι. Θα πηγαίνουν όπως εμείς σε περιπτώσεις που έχουμε πάει για τη δουλειά και φοράμε το ασπίδες. Ναι. Δεν θέλουν καμία επαφή με κανένα άλλο είδο μουσικής. Είστε πάρα πολύ άνετοι, δηλαδή πολύ κανονικοί απέναντι στο υπόλοιπο. Δεν έχουμε πολλά είδη μουσικής. Εντάξει, εγώ πιστεύω και πολλούς τρόπους που τραγουδάνε πολύ. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος αγαπάει κάποιο συγκεκριμένο είδος, δηλαδή είναι γούστο του καθενός τι θα ακούσει. Από εκεί πέρα αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, γιατί βλέπω και πολλούς καθαρά λαϊκούς τραγουδιστές. Έτσι, ναι. Ακόμη και βαρύς λαϊκούς τραγουδιστές. Ναι, και έχουμε πολύ καλούς τραγουδιστές Έλληνες. Βεβαίως. Προσπαθώ να τους συμβουλέψω, να τους βοηθήσω να τραγουδάνε καλύτερα, άσχετα αν αντιπροσωπεύουν το μοτίβο. Είναι αυτό που λένε ο καθένας στο είδος του. Ακριβώς, ακριβώς. Για να κλείσουμε, χώρα μακρινή. Εγώ μπήκα και το άκουσα, να ξέρετε κι αυτό. Ωραία. Είναι εξαιρετικό. Ευχαριστούμε πολύ. Κάνετε μία δουλειά που βγαίνει το Δεκέμβριο τώρα, να πούμε στον κόσμο. Κάπου εκεί περίπου, ναι. Εκεί την περιμένουμε τη δουλειά σας, την καινούργια. Ναι, ναι. Έχουμε δύο-τρεις, γιατί πάντα εγώ στο στούντιο, εγώ επιμιλούμε, εγώ γράφω τη μουσική. Ναι, ναι. Και όταν πάντα μου αρέσει να πηγαίνω στο στούντιο 2-3 τραγούδια και όποιο βλέπω ότι προχωράει καλύτερα, πιο πολύ φορτσάρω σε αυτό. Γιατί είμαστε και τελειομανείς. Είμαστε και τελειομανείς. Δεν μπορείς να παρουσιάζεις, γιατί εμείς απευθυνόμαστε και στο εξωτερικό. Ακόμα και με τον ελληνικό στίχο απευθυνόμαστε στο εξωτερικό. Εσείς εμφανίζεστε σε χώρους μόνο του εξωτερικού ή είστε και στην Ελλάδα? Γιατί... Και στην Ελλάδα, αλλά διαδικτυακά απευθυνόμαστε και στο εξωτερικό. Ναι. Ειδικά το ένα μας τραγούδι, το Πασιόν, που ήταν στα ισπανικά. Το έχουμε και εδώ. Είχε πάει πολύ καλά στην Ισπανία, πάρα πολύ καλά. Οπότε... Χαιρόμαστε να βλέπουμε Ισπανούς να σχολιάζουν φοβερό τραγούδι. Οι Ισπανοί έχουν και γούστο, να το πούμε τώρα. Βλέπετε μεγαλύτερη ανταπόκριση στο εξωτερικό, στη δουλειά σας ή στην Ελλάδα? Ποιος πιστεύετε ότι εκτιμά τη δουλειά καλύτερα ή την αντιλαμβάνεται καλύτερα επίσης? Ναι. Εντάξει, αυτό είναι μοιρασμένο. Απλά για το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν συγκινητικό να βλέπεις ένα τραγούδι που γράψαμε εμείς με ισπανικούς στίχους. Που εγώ γράφω τους στίχους, δηλαδή τον γράφεις στίχους σε μια άλλη, σε μια ξένη γλώσσα. Και να σου λένε άνθρωποι που μιλάνε, που είναι η μητρική τους γλώσσα, να σου λένε συγχαρητήρια. Δηλαδή είναι... Έχετε δικό σας κανάλι στο YouTube? Ναι, ναι. Εγώ εκεί μπήκα και έκανα περάτικα. Εγώ έκανα και εγγραφή. Να κάνετε όλοι εγγραφή. Subscribe, παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και να κάνετε και μία βόλτα εδώ στη Λάρισα. Φέτος θα έρθουμε σίγουρα στη Λάρισα. Φέτος θα έρθουμε στη Λάρισα. Έχετε κάποιες εμφανίσεις? Θα κάνουμε στη Λάρισα οπωσδήποτε φέτος. Γενικά αυτές τις μέρες, αυτές αυτόν τον καιρό. Στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Στις αρχές του Σεπτεμβρίου έχουμε κάποιες εμφανίσεις. Στοιχείο στις 3 Σεπτεμβρίου και στις 10 Σεπτεμβρίου έχουμε σε ένα χώρο ατμοσφαιρικό στην Αθήνα. Πώς θα πάρουν αυτά. Αλλά πιστεύω ότι φέτος θα έρθουμε και στη Λάρισα. Σας περιμένουμε. Δεν πρόκειται εμείς εδώ πέρα στη Λάρισα, θα βρείτε εσείς. Είστε από τη Λάρισα με Γιώργο. Ελληνική καταγωγή. Σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είστε ευπρόσδεκτοι. Όποτε θέλετε. Και θα τραγουδήσουμε και εμείς. Για να φύγετε κατευθείαν. Στο εξαιρετικό πλατό σας πραγματικά δεν έχουν πιο ωραίο πλατό. Είναι τιμή μεγάλη να το πω. Όχι, έχω εντυπωσιαστεί. Δεν έχω ξαναδεί κάτι. Είναι μεγάλη μου χαρά να βλέπω στην πόλη μου τέτοια ωραία πράγματα. Πραγματικά. Γίνεται. Ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Πού να δείτε το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου, τι θα βγάλουμε. Τα καλύτερα. Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Και πάμε να ακούσουμε έτσι. Παρακαλώ. Πατήστε το πλέον από τις ωραίες μουσικές. Oh,
γιατρό, γιατί έχω και τι κάνω και τι ράνω. Γιατρέ, μην φύγετε, μου κάνει εξέταση. Μα τι να κάνω εξέταση. Γιατί, αφού ήρθα εδώ, εδώ πέρα, να μην πάρουμε τι συμβουλές τις επιστημονικές. Γιατρό, σας ευχαριστώ. Ναι, γιατρέ. Μου κάνει εδώ πέρα κάτι, εδώ μου κάνει ο γιατρός εδώ πέρα, πολύ ωραία. Πάμε τώρα. Πάμε γρήγορα, ναι, ναι, ναι.